Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή για μένα, είναι τιμή για το Υπουργείο να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, όπως είναι η Ευαγγελιό η Καταρτζή και βεβαίως όλοι οι συνεργάτες της. Και επειδή εδώ είναι όλες οι γενιές σήμερα, από το νηπιαγωγείο μέχρι όσοι παλιότερες εποχές δώσαν τις συνεντεύξεις. Σήμερα δεν έχουμε επιθεωρητές στην εκπαίδευση. Έχουμε σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι με τις προσπάθειές τους, όπως αυτή η προσπάθεια, όπως είπε ο κύριος Μαλαφάτης, ο καθηγητής μας, θέλει τεράστιο κόπο. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία μας γεμίζει θάρρος στο Υπουργείο και σε όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο. Όταν πέρσι ήρθε η αγαπητή συναδέρφησα Ευαγγελιό η Καταρτζή για να φτιάξουμε την εγκύκλιο να τη στείλουμε στα σχολεία, για να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα την έκταση που θα πάρει αυτή η ιστορία. Και αυτό γιατί. Γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Δεν ήξερα βέβαια ότι έχει τόσο άξιους συνεργάτες. Αλλά δεν υπήρχαν χρήματα, δεν υπήρχαν πόροι. Ψάξαμε να βρούμε. Αυτό όμως που θα πρέπει να υποσχεθούμε όλοι μας, και το Υπουργείο και τα άλλα Υπουργεία, γιατί η παιδεία είναι μια εθνική υπόθεση. Και στο σχολείο πρέπει να ξέρουμε και τα παιδιά μας τι έγινε χτες. Έχουμε ένα κενό σε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε χτες τι έγινε για να μπορούμε να πορευτούμε σήμερα και αύριο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, ιδιαίτερα την προσπάθεια αυτή, την αγαπητή συναδέρφησα, τη Βαγγελιώτη Καταρτζή και τους συνεργάτες, εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους, όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά, και να υποσχεθούμε εδώ ότι θα δώσουμε κάθε βοήθεια στην προσπάθεια αυτή, ώστε να πάρει σάρκα και οστά και να κρατήσει το χρόνο. Να είστε καλά.